είπε σήμερα για την επαγγελματική εξουθένωση. Ο όρος μεταφράζει τον αγγλόφωνο burnout, που θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι το απόλυτο κάψιμο, και αναφέρεται όχι μόνο σε συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση, αλλά στο πλήρες στράγγισμα και των ψυχολογικών αλλά και των σωματικών εφεδριών του επαγγελματία υγείας, και είναι μια έννοια η οποία δεν περιορίζεται στους επαγγελματίες υγείας, επεκτείνεται παντού, απλά έχει μελετηθεί περισσότερο στους επαγγελματίες υγείας και σε κάποιες άλλες κατηγορίες όπως είναι η αστυνομική, ας πούμε. Και υπάρχουν διάφορα κάποιες ιδιαιτερότητες και από επάγγελμα σε επάγγελμα, αλλά και από χώρα σε χώρα, από σύστημα σε σύστημα, τις οποίες θα πιάσουμε έτσι σχετικά επιφανειακά. Αυτό που θέλω να καταλάβετε καταρχήν είναι ότι άλλο πράγμα είναι η επαγγελματική πίεση, άλλο πράγμα η επαγγελματική εξουθένωση και άλλο πράγμα η κλινική κατάθλιψη. Είναι τρεις έννοιες που έχουν κάποιο βαθμό επικάλυψης, αλλά δεν είναι ταυτόσιμες. Τώρα, η επαγγελματική πίεση είναι το στρες, το οποίο μπορεί να είναι και ψυχολογικό και σωματικό φυσικά, το οποίο ουσιαστικά βιώνει κάθε επαγγελματίας στον χώρο της εργασίας του, γιατί η εργασία είναι ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από πίεση, και το άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι ακόμα και όταν είσαι αυτοαπασχολούμενος, πολύ λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις τις συνθήκες της εργασίας σου. Πολύ περισσότερο αν είσαι υπάλληλος και πολύ ακόμα περισσότερο αν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Άρα, εκεί έχουμε μια ομάδα παραγόντων οι οποίοι είναι εξωτερικοί και οι οποίοι επιδρούν πάνω στο άτομο και είναι εκτός του ελέγχου του. Και από την άλλη υπάρχει και μια κατηγορία άλλων παραγόντων που είναι εσωτερικοί και έχουν να κάνουν με το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα το άτομο, πώς αντιμετωπίζει γενικότερα τη ζωή του, αλλά ειδικότερα τη δουλειά του, τη συγκεκριμένη εργασία και ενδεχομένως τις ειδικές συνθήκες της εργασίας. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πιο ικανοποιημένο με την ίδια εργασία σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά ο συνδυασμός που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή να είναι ιδιαίτερα στρεσογόνος. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να ξέρουμε όταν διαβάζουμε τη βιβλιογραφία, διότι πολλοί κόσμοι διαβάζουν τη βιβλιογραφία και μένει εκεί, είναι ότι οι περισσότερες μελέτες αφορούν αγγλοσαξονικές χώρες, σίγουρα δυτικοευρωπαϊκές και κυρίως αγγλοσαξονικού τύπου, και συστήματα τα οποία είναι αρκετά διαφορετικά από το δικό μας. Καταρχήν, στα συστήματα αυτά δεν υπάρχει η εξουθενωτική δουλειά με χιλιόμενα ωράρια που υπάρχει σε εμάς. Δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί νοσηλευτής με ειδικότητα ψυχιατρικής να απασχολείται σε χειρουργία. Δεν υπάρχει περίπτωση νοσηλευτής με ειδικότητα να μην απασχολείται στην ειδικότητα, στην κλινική που έχει την ειδικότητα της συγκεκριμένη. Είναι κυρίως αρκετά πιο... δεν υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, συμμονοετούς και διετούς φίτησης που υπάρχουν σε εμάς. Είναι δηλαδή μια σειρά από οργανωτικούς διαφορές που κάνουν τα δεδομένα αυτά να μην είναι άμεσα μεταθέσιμα στην ελληνική πραγματικότητα. Τώρα, η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένας όρος ο οποίος περιγράφει και τη δεκαετία του 70 κυρίως. Ο σημαντικότερος ορισμός είναι από τη Frodeberg και τους συνεργάτες της, και φαίνεται ότι είναι μία τάση ταυτόχρονα να αποτυγχάνει στους στόχους ο επαγγελματίας, ενώ ταυτόχρονα κάνει μία υπερπροσπάθεια. Γι' αυτό συνοδεύεται και από μία σειρά από συμπεριφορές, όπως είναι πείσμα, ακαμψία, αντίσταση σε κάθε πρόοδο. Υπάρχει η άποψη την οποία διατύπωσε και ο Freudenberger και η Τσέρνης και κάποιοι άλλοι που ασχολήθηκαν με το χώρο, ότι είναι η νόσος των αφοσιωμένων και των ευσυνείδητων. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια, αλλά εδώ σας τονίζω ότι αφορά μελέτες οι οποίες έγιναν
σε άλλου είδους εργασιακά περιβάλλοντα. Σε εργασιακά περιβάλλοντα με πολύ καλύτερη οργανωτική δομή, πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα και βεβαίως πολύ σκληρή αξιολόγηση. Και τα τρία στην ελληνική πραγματικότητα δεν υφίσταται. Οι Μάστραχτ και Τζάκσον ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν μια προσπάθεια, όπως λέμε, εφαρμοσμένου, μια διατύπωση εφαρμοσμένου ορισμού και ανέπτυξαν και το ερωτηματολόγιο εκείνο το οποίο έχει τη σημαντικότερη, ή θεωρείται το σημαντικότερο και το πιο αξιόπιστο, το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουσίας των Μάστραχτ και Τζάκσον. Μιλούν για τρία βασικά συστατικά, τη συναισθηματική εξουθένωση, την αποπροσωποποίηση και τη μείωση των προσωπικών επιτευγμάτων. Τρεις ομάδες συμπεριφορών και συμπτωμάτων, οι οποίες ενδεχομένως να αποτελούν και διαδοχικά στάδια, όπως περνάει κάποιος μέσα από τον burnout και αυτό εξελίσσεται και επιδεινώνεται. Στο πρώτο στάδιο, της συναισθηματικής εξουθένωσης έχουμε μία εξάντληση συναισθηματική του επαγγελματία υγείας, ο οποίος δεν μπορεί πια να επενδύσει και να δει με ανθρώπινη ζεστασιά και θέρμη μέσα στα πλαίσια βέβαια ενός επαγγελματισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή το συνέστημα πάντα είναι αυτό το οποίο καθορίζει τη συμπεριφορά, δεν μπορεί να διαντιδράσει με συναισθηματική επάρκεια και με καταλληλότητα συναισθηματική απέναντι στις ανάγκες των ασθενών. Στο δεύτερο στάδιο, όπου έχουμε τη λεγόμενη αποπροσωποποίηση, που είναι ένα λάθος στον ορισμό, ήταν παλιά, αρχές δεκαετίας του 70 που εξελίχθηκε αυτή η θεωρία και τότε η λέξη αυτή είχε μια διαφορετική έννοια, σήμερα θα ήταν καλύτερα να το ονομάζαμε αυτό σαν συναισθηματική μόνωση. Δηλαδή, ενώ στο πρώτο στάδιο έχουμε μια εξάντληση του συναισθήματος, στο δεύτερο στάδιο έχουμε μια πλήρη οχύρωση, έτσι ώστε να μην με ακουμπάει συναισθηματικά αυτό το οποίο συμβαίνει τριγύρω, γιατί πια δεν το αντέχω. Στο τρίτο στάδιο, πλέον, όσο προσπάθεια και να καταβάλει ο επαγγελματίας υγείας, το συνέστημά του και οι εφεδρίες του έχουν πια εξαντληθεί, βρίσκονται σε δυσλειτουργική κατάσταση, με αποτέλεσμα να πέφτει η δυνατότητά του να αποδώσει. Οπότε ξεκινάει δηλαδή με μια συναισθηματική δυσκολία, εξελίσσεται σε μια αποστασιοποίηση από το περιβάλλον και καταλήγει σε δυσλειτουργία η οποία είναι εμφανής και στους τρίτους. Οι εκδηλώσεις αυτού του συνδρόμου είναι τόσο συναισθηματικές, με δυσφορία, θυμό, άγχος, τσατίλα, σωματικές, με φόβωση, πόνο κεφάλους, γνωσιακές, δεν θυμάται, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, και συμπεριφορικές. Συμπεριφορικές σημαίνει διάφορες συμπεριφορές, οι οποίες δεν ταξινομούνται σε μία από τις προηγούμενες ομάδες και οι οποίες είναι να κάνει πολλά λάθη, να αποφεύγει ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα δραστηριότητες και υποχρεώσεις κλπ. Άρα υπάρχει μία δυσκολία, συναισθηματική, σωματική, νοητική, αλλά και γενικότερη συμπεριφορά. Ένα άτομο λοιπόν το οποίο έχει επαγγελματική εξουθένωση είναι σχετικά εύκολο να το αναγνωρίσει κανένας, είναι αρκετά εμφανές αυτό. Οι συναισθηματικές ειδικά εκδηλώσεις είναι κυρίως κάτι που μοιάζει, αλλά δεν είναι κατάθλιψη. Δηλαδή υπάρχει θλίψη, υπάρχει απεσιοδοξία, υπάρχει δυσφορία, άγχος, ευερευνητικότητα, αδιαφορία για το τι γίνεται γύρω. Η διαφορά από την κατάθλιψη είναι ότι αυτό εντοπίζεται, εστιάζεται και περιορίζεται στο επαγγελματικό περιβάλλον και στο αντικείμενο του επαγγέλματος. Δεν διαχέεται σε όλη τη ζωή του ατόμου. Φεύγοντας από τη δουλειά, το άτομο μπορεί να λειτουργεί αρκετά καλά χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι σωματικές εκδηλώσεις, όπως σας είπα, μπορεί να είναι διάφορες από οποιοδήποτε κομμάτι, από οποιοδήποτε τομέα σωματικής λειτουργίας, κεφαλαγγεία, γαστρεντερικά συμπτώματα, ανορεξία, ταχυκαρδίες, αιμοδίες, μουδιάσματα,
τόσο έντονα μερικές φορές, ώστε μπορεί να τα συγχαίουμε με κατάθλιψη ή να σκεφτόμαστε ότι πάσχει από κάτι. Αυτά τα σωματικά συμπτώματα πιθανότατα λίγο διαχέονται και σε άλλους τομείς της ζωής του ατόμου, δηλαδή μπορεί να επεκτείνονται χρονικά και έξω από το ωράριό του. Η συχνότητα είναι αρκετά συχνή, δηλαδή αν πάρουμε ένα δείγμα νοσηλευτών σε ελληνικό, αυτό συγγνώμη, αυτό είναι σε αμερικανικό νοσοκομείο, θα δούμε ότι είναι αρκετά συχνή, δηλαδή 64% έχει κάποιο τύπο κεφαλαργία, 62% πρόβλημα στον ύπνο, 30% περίπου έχουν γαστρεντερικές διαταραχές και σεξουαλικές διαταραχές, ενώ αλκοόλ, συχνή χρήση αλκοόλ κάνει το 16%. Αυτά δεν είναι τόσο εντυπωσιακά, διότι μην φανταστείτε ότι ο γενικός πληθυσμός έχει πολύ χαμηλότερα. Η κεφαλαργία όμως είναι αρκετά σημαντικό στο 64%, δηλαδή στα 2 τρίτα. Το αλκοόλ λιγότερο, δηλαδή συχνή χρήση αλκοόλ κάνει το 10-15% του πληθυσμού ενδεχομένως. Δυσκολία προσοχής, δυσκολία συγκέντρωσης και δυσκολία στη μνήμη είναι πολύ σημαντικά και πολύ συχνά. Και είναι από τις εκδηλώσεις εκείνες οι οποίες εκνευρίζουν και τον περίγυρο, εκνευρίζουν και τους προϊσταμένους. Οι συμπεριφορικές εκδηλώσεις, που σας είπα ότι δεν παίρνουν ακριβώς στα πλαίσια τα προηγούμενα, είναι ότι μπορεί να αποφεύγει, δηλαδή ναι μεν ασχολείται με τους ασθενείς, αλλά δεν το κάνει σωστά. Κάτι αφήνει πίσω, δεν τους φροντίζει όπως θα έπρεπε. Αποφεύγει τη συναισθηματική επαφή πλήρως. Συναισθηματική επαφή με τους ασθενείς δεν πρέπει να έχουμε στο βαθμό που αυτό είναι αρκετά έντονο ή χάνονται τον έλεγχο, αλλά η λίγη συναισθηματική επαφή έτσι ώστε να νιώσει η εμπιστοσύνη του ασθενείς είναι απαραίτητη. Εάν είσαι απότομος, κοφτός και αποσυρμένος, ο ασθενής δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά σου. Μπορεί να έχει υπερδραστηριότητα ή υποδραστηριότητα, να υπάρχει μια έντονη αλλαγή δηλαδή στην κινητικότητα. Πολύ αυστηρός, εριστικός και να μην έχει πια κάποιο επαγγελματικό στόχο στο μυαλό του, να μην σκέφτεται τον εαυτό του πώς θα είναι σε 5 ή 10 χρόνια. Τώρα, δεν θα το συζητούσαμε αυτό εάν δεν είχε επιπτώσεις και οι επιπτώσεις αυτές καταρχήν είναι στην ίδια την υγεία του επαγγελματία υγείας. Κατάχρηση τσιγάρου, καφέ, αλκοόλ και όχι μόνο. Καθώς είμαστε επαγγέλματα τα οποία έχουν πρόσβαση σε πολλά. Άρα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να μπει σε διάφορες κατακρίσεις για να μπορεί να αισθανθεί λίγο καλύτερα. Από εκεί και πέρα υπάρχει διαταραχή της ποιότητας της δουλειάς την οποία παρέχει. Δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα είτε να χάσει τη δουλειά του και να έχει συχνές αλλαγές, να έχει πολλές αλλαγές σε πόστα και υπηρεσίες, αναρωτικές άδειες και βέβαια είναι επιρρεπής σε λάθη, επαγγελματικά λάθη, επαγγελματικά ατυχήματα και όλο αυτό οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ποσοστό να παίρνει πρόορη στεξιοδότηση. Αυτό είναι από τα σημαντικότερα θέματα που συζητώνται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση, ειδικά του νοσηλευτικού προσωπικού και των αστυνομικών ενδεχομένως, ότι ζητούν να βγουν πολύ νωρίς στη σύνταξη, μόλις συμπληρώσουν κάποια χρόνια, γιατί δεν αντέχουν άλλο. Τώρα, η προσαρμογή αυτή καθ' αυτή, για να μπορέσει να αποφευθεί η επαγγελματική εξουθένωση, βασίζεται καταρχήν στο τι προσωπικά εφόδια έχει ο κάθε ένας από εμάς, κυρίως τι προσωπικότητα είναι, αλλά και τι περιμένει από τη δουλειά την οποία κάνει. Εάν ξεκίνησε να κάνει μια δουλειά που δεν του αρέσει, ό,τι δουλειά και να είναι αυτή, θα τον οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση. Αντίθετα, εάν κάνει τη δουλειά που θέλει, επίσης πάλι όποια και αν είναι αυτή, έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσει αυτό το σύνδρομο. Άρα, υπάρχει ένα πολύ προσωπικό κομμάτι, το τι θέλω να κάνω και το τι δεν θέλω να κάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα προσωπικότητας, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη δουλειά και τις περιστάσεις. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερες δουλειές με επιτυχία από ό,τι κάποιος άλλος, ή έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να κάνει πολύ λιγότερες
από ό,τι θα έκανε κάποιος άλλος. Άρα υπάρχουν ειδικά και γενικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές προτιμήσεις και την προσωπικότητα του ατόμου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα περιβάλλον, το οποίο είναι και το οικογενειακό βέβαια, αλλά κυρίως το επαγγελματικό, το οποίο έχει ένα οργανόγραμμα, έχει κανόνες ή δεν έχει, έχει δικαιοσύνη ή δεν έχει, ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο μπορεί να στηρίξει ή να αυξάνει τις απαιτήσεις και με αντιδραστικό τρόπο. Και τελικά υπάρχουν βέβαια αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν και τελικά καθορίζονται από την ύπαρξη του επαγγελματικού στρες, δηλαδή από τις απαιτήσεις που έχει η συγκεκριμένη δουλειά. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα θέματα μπορεί να τα έχω εδώ σαν ανεξάρτητα, αλλά δεν είναι ανεξάρτητα, διότι καταρχήν το τι δουλειά θα κάνω, στο τι δουλειά θα κάνω μάλλον, ο χαρακτήρας μου παίζει ρόλο φίλτρου. Δεν πάνε όλοι να κάνουν μια δουλειά εντελώς τυχαία. Και αν πάνε να κάνουν τυχαία, πάρα πολύ την παρατάνε πολύ νωρίς. Επίσης, υποτίθεται ότι προετοιμάζομαι ψυχολογικά για αυτό που θέλω να κάνω ή θα μου άρεσε να κάνω. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες να νιώσω περισσότερο στρες. Οι οικονομικές απολαβές είναι ένα κίνητρο, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό. Η δε οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον επίσης είναι συνήθως εξ αρχής είτε απορριπτική είτε υποστηρικτική, αλλά συνήθως έχουν μια ενδιάμεση στάση η οποία τροποποιείται από τα δύο άλλα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι αποφασισμένος να κάνει μια δουλειά, το κοινωνικό του περιβάλλον αργά ή γρήγορα θα το στηρίξει, εκτός εάν της λειτουργεί πολύ έντονα. Και το ίδιο ισχύει και για το επαγγελματικό στρες. Δηλαδή, το ίδιο ισχύει και γενικότερα για το πώς αντιδρά το περιβάλλον στις επιλογές του ατόμου. Υπό νορμάλ συνθήκες, εάν κάποιος αποφασίσει να κάνει μια δουλειά και τα πηγαίνει καλά στη δουλειά του, το περιβάλλον κάποια στιγμή θα το αποδεχθεί. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε μπορεί να έχουμε κάτι πιο συστημικό σαν πρόβλημα. Τώρα, οι πηγές του επαγγελματικού στρες είναι πολλές, αλλά μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο μεγάλους τομείς. Στον προσωπικό έλεγχο στην εργασία, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι πολύ μικρός, ακόμα και όταν είσαι αυτοαπασχολούμενος. Και το δεύτερο είναι οι απαιτήσεις της εργασίας. Έτσι. Ελευθερία λήψης αποφάσεων, δικαίωμα λόγου, δυνατότητα ανάπτυξης και η ασάφεια. Αυτά εδώ, όπως βλέπετε, έχουν να κάνουν με την οργάνωση της υπηρεσίας. Εάν η υπηρεσία αυτή, δηλαδή, επιτρέπει τη δομημένη έκφραση, προσέξτε όχι την έκφραση, τη δομημένη έκφραση, δηλαδή, όταν έχεις να πεις κάτι, να μπορείς να το πεις, όχι γενικά να πεις. Όταν έχεις να πεις κάτι, όταν έχεις να κάνεις ένα πόλεμο, όπως λέμε, να μπορείς να το πεις. Και αυτό να λαμβάνεται υπόψη, γιατί έχει νόημα να ληφθεί υπόψη, όχι απλά να πραγματοποιείται. Αυτά τα οργανωτικά συστήματα στο εξωτερικό και φαίνεται ότι σε κάποιο βαθμό μπορούν να μειώσουν την επαγγελματική εξουθένωση σε συνδυασμό βέβαια με την υψηλή κινητικότητα. Δηλαδή, όταν κάποιο δεν του αρέσει η δουλειά που κάνει, έχει αυξημένη δυνατότητα σε σχέση με εδώ να την αλλάξει. Άρα, ένας από τους λόγους που στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζουμε υψηλή επαγγελματική εξουθένωση είναι αυτή η ανελαστικότητα στην αγορά εργασίας, να το πω έτσι πολύ απλά. Οι απαιτήσεις της εργασίας είναι αναμενόμενες, υψηλός φόρτος, ανεπαρκείες προσωπικό, το ξέρετε αυτά από τα κυλιόμενα οχτάρια αγορά που κάνετε με μεγάλη δυσκολία ανάπαυση, συγκρουόμενες απαιτήσεις. Εδώ όταν υπάρχουν προβλήματα με τα οργανογράμματα, προβλήματα με τα καθηκοντολόγια, νομικά προβλήματα, μονάδα με σύνθετη τεχνολογία όπου μπορεί να χρειάζεται να επενδύσεις πολύ χρόνο και προσπάθεια για να προσαρμοστείς, βαριά τμήματα με συχνούς θανάτους, αυτά είναι ψυχολογικά πολύ, είναι πολύ ψυχοφθόρα. Τα προσωπικά εφόδια που σας είπα πριν, την προσωπικότητα δηλαδή, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι το στρες συνολικά και το αντιλαμβάνεσαι και αντέχεις, το πώς διαντιδράς με τον ασθενή, αλλά και γενικότερα πώς είσαι σαν άνθρωπος σε σχέση με το πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου και από εκεί και πέρα πώς βοηθάει το περιβάλλον, τάσεις εξάρτησης, ανάγκη επιβεβαίωσης. Αυτό δεν είναι από τα πιο κρίσιμα στοιχεία. Μπορεί να είναι στοιχείο το οποίο βοηθάει στην προσαρμογή όταν λειτουργεί σαν κίνητρο για βελτίωση
και μπορεί να λειτουργεί σαν τροχοπέδι όταν λειτουργεί κυρίως σαν επιβεβαίωση ματέωσης, οπότε βάζει το άτομο σε φαύλους κύκλους. Η υποστήριξη είναι εντός της ομάδας, έχει να κάνει με την εκπαίδευση, έχει να κάνει με την διοίκηση και έχει να κάνει με την γενικότερη οργάνωση όλων των παραπάνω. Βλέπετε ότι έρχομαι και ξαναέρχομαι στο θέμα οργάνωση και ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνολικά στο ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης είναι ότι είναι, όπως λέμε, διευθυντοκεντρικά. Η λέξη διευθυντής, όλος διευθυντής μπορεί να είναι διοικητής νοσοκομείου ή μπορεί να είναι διευθυντής κλινικής ή μπορεί να είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας συνολικά, αλλά μόνο ο διευθυντής λοιπόν, μόνο η κεφαλή έχει εργαλεία διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υφιστάμενα κλιμάκια στερούνται των εργαλείων διοίκησης και πρέπει να αποτραπούν στο υψηλότερο κλιμάκιο για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Όταν λέω εργαλεία διοίκησης είναι και οι αμοιβές και οι ποινές και οι μετακινήσεις προσωπικού και οι διευθετήσεις οποιοδήποτε τύπου. Αυτό σημαίνει ότι ο διευθυντής και μόνον θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα των πάντων, που αυτό δεν γίνεται, και θα πρέπει να είναι και πρόθυμος να μαλώσει με όλους. Και αυτό δεν γίνεται. Τα αποτελέσματα τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η διοίκησή μας είναι μάλλον από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Τώρα. Λοιπόν. Το ότι η διοίκησή μας είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη, δεν είμαι σίγουρος πώς θα ήταν η διάθεσή μας αν η διοίκησή μας ήταν από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό. Άρα λίγο. Ένας από τους λόγους που έχουμε ζέν είναι ότι είναι από τις χειρότερες διοίκησης. Λοιπόν, η αιτιοπαθογένεση λέει το βασικό. Η βασική θεωρία λέει ότι κυρίως στην αιτιοπαθογένεση που περνάτε, που το προκαλεί, παίζει ρόλο μια διαντίδραση προσωπικότητας και προσωπικών επιλογών και πολύ λιγότερο δημογραφική και εργασιακή παράγοντες. Αυτό έχει να κάνει με το ποιος έκανε τη μελέτη και σε ποιο πληθυσμό και σε ποιο κράτος. Είναι κάτι που το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν το δένουμε και κόμπο. Στο πρώτο στάδιο, όπου ξεκινάει η επαγγελματική εξουθένωση, φαίνεται πραγματικά ότι και σε ελαφρές περιπτώσεις φαίνεται πραγματικά ότι είναι περισσότερο θέμα προσωπικότητας. Διότι εδώ τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που είναι ο νευρωτισμός, η ενδοστρέφεια και ο ψυχισμός, φαίνεται ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία προκαλούν σε μεγάλο βαθμό τις συντελεστές της επαγγελματικής εξουθένωσης και ερμηνεύουν τη διασπορά τους. Όσο περνάει και δεν επιδρούν αυτά εδώ. Δεν επιδρούν επαγγελματική παράγοντες, όταν υπάρχει ελαφρά επαγγελματική εξουθένωση. Όσο αυτό το πράγμα ζορίζει, φαίνεται ότι παίρνουν μέσα και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα χρόνια που δουλεύει κάποιος στο τμήμα, τα χρόνια που είναι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, η εκπαίδευση, ο αριθμός των αλλαγών και η ηλικία. Φαίνεται δηλαδή ότι όσο περνά τα χρόνια και ακόμα και η εκπαίδευση όσο καλύτερη είναι, τόσο το θέμα επιδεινώνεται. Δηλαδή, εκεί που το management σου λέει ότι ο πιο έμπειρος και ο πιο εκπαιδευμένος έχει καλύτερη αντοχή, αυτό δεν επιβεβαιώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Και σε ακόμα χειρότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται ότι ο κύριος παράγοντας είναι η ηλικία. Αυτό υποσυνείδητα φαίνεται ότι το ξέρουν οι διοικητές νοσοκομείων, γι' αυτό και αν πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
της Ελλάδας, θα δείτε τους νέους νοσηλευτές στα χειρουργία, στις μονάδες και στα επίγοντα, και όσο περνάει η ηλικία πάνε και στα λίγο πιο... Άρα είναι μια προσαρμογή της διοίκησης. Είναι μια προσαρμογή της διοίκησης σε ένα μοντέλο διοικητικό το οποίο στερείται ευρύτερο εργαλείο διαχείρισης της κατάστασης. Έτσι. Και φαίνεται χαρακτηριστικά από αυτά εδώ. Συνήθως βλέπετε πώς είναι το μοντέλο συνολικά. Τώρα, σε τι ποσοστό εμφανίζεται σε ελληνικά νοσοκομεία. Δεν έχουμε πολλές μελέτες, αλλά φαίνεται ότι είναι μια συνάντηση της ηλικίας. Στην ηλικία κάτω των 36 έχουν οι μισοί νοσηλευτές και άλλο ένα 10% είναι στο όριο. Κάτω των 36 ετών. Πάνω των 36 που έχουν φύγει όσοι έχουν burnout με συνταξιοδότηση και επίσης πάνε και σε πιο χαλαρές υπηρεσίες και πιο χαλαρές υποχρεώσεις, φαίνεται ότι μόνο το 17% έχει επαγγελματική εξουδένωση, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι τα άτομα σε κίνδυνο παραμένουν περίπου σταθερά στο όριο. Αλλά βλέπετε αυτή τη διαφορά από 50% σε 17%. Είναι ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μας είναι μάλλον αποτέλεσμα συνταξιοδοτήσεως σε συνδυασμό με τη διαχείριση των μετακινήσεων εντός νοσοκομείου. Στο ιατρικό προσωπικό έχουμε απόπειρα αυτοκτονίας στο 30% και επιτυχημένη απόπειρα στο 2%. Αυτά είναι τεράστια ποσοστά. Οι αυτοκτονίες, ο φάνετος από αυτοκτονία στην Ελλάδα, αυτά βέβαια είναι εδώ αμερικάνικα, στην Αμερική, είναι 12 ανά 100.000. Είναι δηλαδή 0,001%. Και αν μιλάμε ότι είναι 2% στο ιατρικό προσωπικό, είναι τεράστιο νούμερο. Είναι 2.000 φορές παραπάνω. Ανεπιτυχής απόπειρα αυτοκτονίας στο 3%. Στην Αμερική έχουμε α, 50 φορές περισσότερες περίπου απόπειρες αυτοκτονίας από ό,τι έχουμε αυτοκτονίες. Πάλι είναι 40 με 50 φορές παραπάνω οι απόπειρες από ό,τι είναι στο γενικό πληθυσμό. Και κοιτάξτε να δείτε, ένα 10% τα παρατάει, ένα 35% παίρνει συνεργατικές άδειες. Το μισό δηλαδή προσωπικό έχει ένα θέμα. Ενώ σε καλύτερες μελέτες είναι μόνο το 30%. Λοιπόν, αυτό σε συστήματα στα οποία όταν τις λειτουργείς, τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα, το επόμενο εξάμεινο έχει φύγει. Αυτό έχει δύο όψεις. Η μία είναι ότι αυτοί οι οποίοι μένουν έχουν χαμηλότερη επαγγελματική εξουθένωση. Η δεύτερη όψη είναι ότι σφίγγονται να μην το δείξουν και χάσουν τη δουλειά τους με αποτέλεσμα πολλές φορές να φτάνουν στα άκρα. Σε κάθε περίπτωση τα νούμερα είναι σοβαρά. Τώρα, όπως είπαμε, πρόοδες στην αξιοδότηση, συχνότερη χρήση υπηρεσιών υγείας, άδειες, μείωση παραγωγικότητας, επιπτώσεις στην ίδια την υγεία του ατόμου και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει τελικά το σύστημα υγείας είναι ότι χαμηλώνει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο επαγγελματίας υγείας δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες θα έπρεπε να είναι σε θέση να παράσει. Αυτό εδώ για την ιατρική της εργασίας το είπαμε. Αυτό που ήθελα εδώ να σας πω σαν θεωρητική προσέγγιση είναι ότι στην ψυχολογία του εγώ υπάρχουν δύο σημεία ελέγχου. Το ένα είναι το εσωτερικό σημείο ελέγχου, δηλαδή εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι τα πάντα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο. Μπορώ να τροποποιήσω τα πάντα, μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Αυτό είναι βέβαια μια αίσθηση παντοδυναμίας, αλλά είναι το εσωτερικό κέντρο ελέγχου. Υπάρχει και το εξωτερικό κέντρο ελέγχου που στην ακραία του έκφραση λέει ότι τίποτα δεν είναι στον ελεγχό μου, όλα τριγύρω συμβαίνουν
χωρίς εγώ να μπορώ να τα επηρεάσω και αυτό μου υπάρχει μια απελπισία. Προφανώς ο περισσότερος κόσμος λειτουργεί με μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο, αλλά όσο περισσότερο κάποιος αισθάνεται ότι υπάρχει το εξωτερικό κέντρο ελέγχου, το external locus of control, τόσο πιο αβοήθητο αισθάνεται και τόσο πιο απελπισμένο αισθάνεται το άτομο. Επίσης υπάρχει και η λεγόμενη προσωπικότητα τύπου Α. Η προσωπικότητα τύπου Α είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η αφοσιωμένη και η αυστηρή. Είναι οι προσωπικότητες εκείνες οι οποίες πάνε με το πρόγραμμα, με τους κανόνες, με τους κανονισμούς. Είναι αρκετά ανταγωνιστικοί, δεν μπορούν να περιμένουν στην ουρά. Έχουν μια αίσθηση πίεσης χρόνου ανά πάσα στιγμή. Είναι εργασιομανείς, είναι αφοσιωμένοι, είναι ιδεαλιστές, είναι αυστηροί και ηθικολόγοι. Αυτοί κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από την επαγγελματική εξουθένωση στην Αμερική, στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα η σχέση με την κατάθλιψη. Γιατί πολλές φορές λέμε έχω κατάθλιψη, μου φέρει κατάθλιψη δουλειά. Υπάρχει μια επικάλυψη κατάθλιψης και επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά αυτή είναι της τάξης του 20%. Η επαγγελματική εξουθένωση αυτή και αυτή δεν είναι κατάθλιψη και θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι δύο εντελώς ξεχωριστές οντότητες. Εν μέρη, το ότι φαίνεται ότι υπάρχει 20% επικάλυψης στις δύο οντότητες αυτές είναι και αδυναμία του ορισμού, αλλά κυρίως είναι αδυναμία των εργαλείων. Δηλαδή, τα ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιούμε έχουν πάρα πολύ μεγάλες ομοιότητες και αδυνατούν να διαχωρίσουν. Και δεν μπορείς να, δηλαδή για να εκτιμήσεις επαγγελματική εξουθένωση σε ένα επαγγελματικό χώρο, δεν μπορείς να κάνεις πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη επώνυμη. Δεν είναι αξιόπιστο αυτό. Πρέπει να δώσεις ανώνυμα ερωτηματολόγια με κάλπο για να έχεις αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις χαμηλή ποιότητα στα δεδομένα τα οποία παίρνεις. Είναι ειλικρινείς βέβαια οι απαντήσεις, αλλά δεν έχουμε τόσο καλά ερωτηματολόγια ώστε να μας διαχωρίζουν τόσο απόλυτα την επαγγελματική εξουθένωση από τη στιγμή, κατάθλιψη κλπ. Εδώ βλέπετε πόσο συχνά, βλέπετε μάλλον τα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και συνύπαρξης επαγγελματικής εξουθένωσης και κατάθλιψης. Έτσι, συνυπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό. Και αν κάνει κάποιος ανάλυση συστάτων, cluster ανάλυση όπως λέμε, βέβαια δεν φαίνεται τώρα από εκεί που είστε, αλλά θα δείτε ότι οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου προσωπικότητος μαζεύονται ξεχωριστά από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου επαγγελματικής εξουθένωσης. Άρα είναι διαφορετικά πράγματα η κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση. Άρα συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα. Πολύ περισσότερο συνηθισμένο, έχει διαφορετικούς ενδεχομένως παράγοντες που το επηρεάζουν και το καθορίζουν ανάλογα με το κράτος, το ειδικό επάγγελμα και ανάλογα και με την εποχή προφανώς, με την χρονική περίοδο. Δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση, δεν είναι μια φυσιολογική αντίδραση, αλλά δεν είναι και ψυχική νόσος. Είναι μια πολύ έντονη νευρωτικού τύπου αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει και το οποίο μπορεί να έχει και εσωτερικά και εσωτερικές πηγές και εξωτερικές. Δεν ταυτίζεται με την κατάθλιψη. Δεν ταυτίζεται με την κατάθλιψη και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα επαγγελματιών της τάξης του 10% που ανά πάσα στιγμή μπορεί να περάσει το κατόφλι και να έχει ένα αρκετά έντονο τέτοιο σύνδρομο. Τώρα για να καταλάβετε πώς εκτιμούμε την επαγγελματική εξουθένωση, αυτό είναι το ερωτηματολόγιο των Μάσκαρτ και Τζάκσον, όπου η βαθμολογία είναι από το 1, ποτέ δεν μου συμβαίνει, έως το 7, μου συμβαίνει κάθε μέρα. Και οι ερωτήσεις είναι, νιώθω ψυχικά εξαντλημένη από τη δουλειά μου. Είναι σχεδιασμένο για γυναίκες νοσηλευτές το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εποχή. Νιώθω ψυχικά εξαντλημένη από τη δουλειά μου. Όχι γενικά ψυχικά εξαντλημένη, από τη δουλειά μου.
από το ποτέ έως το κάθε μέρα. Νιώθω άδεια σαν να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου την ώρα που σχολάω από τη δουλειά. Θα δείτε ότι σε κάθε ερώτηση υπάρχει είτε η λέξη δουλειά, είτε η λέξη ασθενής. Δηλαδή είναι εστιασμένο το πώς νιώθει ο επαγγελματίας υγείας, η ερώτηση εστιάζει είτε στη δουλειά, είτε στο αντικείμενο της δουλειάς. Αντίθετα, ένα ερωτηματολόγιο άλλο, τον Πάινς και Άρονσον, το οποίο είναι επίσης ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης, δεν το κάνει αυτό, με αποτέλεσμα να έχει πολλές ψευδείς αλληλεπικαλύψεις με την κατάθλιψη. Γιατί λέει, πόσο συχνά αισθάνεστε κουρασμένος, καταθλιπτικός, ότι είχατε μια καλή μέρα, πουθενά εδώ στις ερωτήσεις δεν συνδέει αυτή τη συνέστηση με τη δουλειά ή τους ασθενείς. Και επίσης και αυτό είναι από το ποτέ έως το πάνω. Άρα αυτό εδώ το ερωτηματολόγιο είναι λιγότερο ειδικό σε σχέση με το προηγούμενο και ανάλογα με το ποιο χρησιμοποιείς θα βρεις και διαφορετική σχέση με την κατάθλιψη και θα βρεις και διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτά ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.